Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα, Μελέτη Δεκάτη Συνέχεια. Λοιπόν, αν θα πρόφτενε από εδώ η ψυχή να ντυθεί το σκοτεινό αυτό ένδυμα της αμαρτίας και αν θα πρόφτενε να το βγάλει, αυτό που φόρεσε και ενδύθηκε το φωτεινό ένδυμα της αρετής, όταν βγει από το σώμα βρίσκεται η ταλέπορη ψυχή του αμαρτωλού φορεμένη με αυτό, καθώς εξεναντίας η ψυχή των εναρέτων βγαίνει από το σώμα φορεμένη με το λαμπρό ένδυμα της αρετής. Και η μία αμαρτία που έπραξε, στέρησης ούσα του καλού, θα αφανιστεί και δεν θα ευρεθεί καθώς είναι γραμμένο. Ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμί ευρεθεί ψαλμός θήτα. Η δε βαφή και μορφή και ο τύπος ο εμπαθή της αμαρτίας, αν δεν εξαλειφθεί από εδώ με μια τέλεια μετάνοια, θα μείνει στην ψυχή, και δι' αυτήν θα παραμένει και η κόλαση, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και λοιπόν, πώς η άθλια εκείνη η ψυχή να μην λυπάται, όταν βλέπει τον εαυτό της όλο μεταμορφωμένο και τυπωμένο στην αισχρή και δυσόδη μορφή, και τον τύπο της αμαρτίας, όταν βλέπει ότι όλοι είναι βουτυγμένοι και βαμμένοι με στην αιματώδη βαφή του διαβόλου, η οποία δεν μπορεί να ξεβαφεί, καθώς δεν ξεβάφεται και το ρούχο που είναι βουτυγμένο μέσα στο αίμα, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύοντας το ρητό εκείνο του Ισαΐου, «Ον τρόπον ημάτιον ενέματι πεφυρμένο, ουκ έστε καθαρόν, ούτως ουδέ εσύ εσύ καθαρός». Αλλά τι λέω, ασύγκριτα περισσότερο δεν ξεβάφεται η ψυχή από την αμαρτία παρά το ρούχο από το αίμα. Διότι όσο η ψυχή είναι λεπτότερη από το ρούχο και το πλέον λεπτότατο, τόσο βαθύτερα έλαβε τη βαθύ της αμαρτίας και όλοι έγινε ένα με αυτήν. Πώς λοιπόν να μην αναστενάζει η Ελεηνή και να μην κλαίει βλέπω σαν πως είναι ενδεδημένη ένα φόρεμα κατάμαυρο, λεπρωμένο, βρωμισμένο, γεμάτο από μύργες ακαθαρσίες και λέρες. Και το μεγαλύτερο είναι που θέλει να εκδηθεί αυτό το ίνδυμα, να το βγάλει και δεν μπορεί. Λοιπόν, από αυτά τα ίδια τα πάθη της έχει εκεί να κολλάζεται και να καταφλέγεται. Έχει να αδολεσχεί και να ενοχλείται πάντοτε, καθώς λέω διακριτικότατος εκείνος Άγιος Δωρόθαος που γράφει « όταν εξέλθει εκ του σώματος η ψυχή, μονούται αυτή και τα πάθη αυτής. Και λοιπόν κολλάζεται υπ' αυτόν πάντοτε εις αυτά δολεσκούσα και φλεγωμένη, υπό τις οχλήσεως αυτών και διασπαρωμένη υπ' αυτόν, ώστε μη μνημονεύσε του Θεού δύναστε. Και συνεχίζει, πάντοτε η εμπαθής ψυχή κολλάζεται η άθλια από τις ίδιες τις καχεξίες, και έχει την πικρή πύρα και την επώδυνο αδολεσχία των παθών που την καίει κατι καταφλέγη. Ω, λοιπόν, τι είναι αυτό, αλίμονο. Η ψυχή εκείνη τρισάλθρια έχει να δει συμμαζεμένη για τον εαυτό της σαν σε μια βρωμερή αποθήκη όλα τα πονηρά έργα όλα τα κακά λόγια και όλου του εσκρού λογισμού που έπραξε και λάλησε, και συλλογίστηκε σε όλο τον καιρό τη ζωή τη και στην νεότητά τη και στην ανδρική ηλικία και στα γυραθιά. Στο οποίο πολλέ φορέ μα αφήνει αμαρτία, αλλά εμεί δεν αφήνουμε την αμαρτία. Και θέλει να πει εκείνο ο Ιώβ, κατέβαλον με πτώμα επιπτώματι. Τότε θα δει την κάθε αμαρτία που έκανε, όχι καθώς τώρα τη βλέπει και τη μετρά σαν ένα πράγμα ελαφρύ και σχεδόν σαν ένα παιχνίδι, αλλά καθώς την βλέπει και τη μετρά ο ίδιος ο Θεός, δηλαδή σαν ένα πράγμα φρικοδέστατο και φοβερό, σαν ένα πέλαγος πονηρία, σαν μια άπειρη ύβρη του παντοκράτορος και σαν μια αποστασία κατά της ιδείας της θεότητος. Καθώς είναι γραμμένο Ηρκε χείρα εναντίον του κυρίου, εναντίον δε κυρίου Παντοκράτορο, σε έδραμε εναντίον αυτού, ύβρι. Τότε θα δει τι αμαρτίε που έκαναν όλοι, οι άλλοι, πώ έγιναν δικοί τη, δικέ τη αμαρτίε, και διότι αυτή συνήργησε σε αυτέ, με το κακό τη παράδειγμα ή ότι έδωσε συμβουλή στο να το κάνουν ή διότι δεν τις εμπόδισε καθώς απαιτούσε το χρέος του επαγγελματό τη, καθώς περί τούτων αμαρτιών, των αμαρτιών λέγει ο, ο Θείο Παύλος ότι ακολουθούν με το θάνατο, την όν ανθρώπων η αμαρτία πρόδειλη εσύ πράγουσε κρίσιν της είδε και επακολουθούσιν πρώτη προς Μόθεον επιστολή. Τότε θα γνωρίσει και τα καλά που έπραξε μα με κακό τρόπο και σχεδόν μεμειγμένα με περισσότερες αμαρτίες, δηλαδή τις προσευχές που έκανε μπρος στο Θεό χωρίς καμιά προσοχή και ευλάβεια, τις ζηταχές που άκουσε και μόνο από περιέργεια και όχι για κανένα όφελος ψυχικής μετανοίας και καρπό μετανοίας, τις εκκλησίες που μόλυνε με τις καταλαλιάς και τους ψιθυρισμούς, τις εορτές που καταφρόνησε, τα μυστήρια που ανάξια έχουσα μεταχειρίστηκε Ακόμα θα γνωρίσει και τα καλά που δυνατόν να κάνει και δεν τα έκανε από την αμέλειά της και μάλιστα τον καιρό το χρυσό που είχε στα χέρια της και τον εξόδευε. Και τα κακά που δεν τα εξόδεψε ώστε να εργαστεί τις αρετές και να ελευθερωθεί από την καταδίκη του άδη. Όλα αυτά θα τα δει τότε η ψυχή και θα συγχαθεί τον εαυτό της όπου θα της φαίνονται πλέον φοβερά και η δική της ασχήμια παρά αν έβλεπε την ασχήμια όλων των δαιμόνων ο πόσο τότε θα αναστενάξει από το υπερβολικό πλάκωμα που έχει και πόσο όνειδος πόση ντροπή θα αισθανθεί και θα πει «Εάν μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ». Ψαλμός λαμδαζήτα. Και με πόση επιθυμία θα αγαπούσε τότε να υπήρχε τρόπος να ξαναγυρίσει ξανά για δεύτερη φορά στον κόσμο και να κλαίει όλο τον υπόλοιπο καιρό της ζωής της για να αποπλύνει με τα δάκρυά της όλες τις ακαθαρσίες των αμαρτιών που ντύθηκε, αλλά τούτο δεν θα είναι δυνατόν σε αυτήν. Φοβάσαι αδερφέ, εσύ που μελετάς αυτά, αλλά αν πράγματι τα φοβάσαι, γιατί δεν πολιτεύεσαι με τις εντολές του Κυρίου, σύμφωνα με αυτές, για να μην πάθεις κι εσύ τα όμοια. Γιατί αφήνει τη διάνοια και τη φαντασία σου να τρέχει και να γλυκένεται στου εσχρού και πονηρού λογισμού, και δεν αγωνίζεσαι να τυπώνει πάντοτε στο νου σου τα πνευματικά και θεία νοήματα. Δεν ξέρει πω βάφε ο νου από απ τα νοήματα που νοεί, καθώ λέει ο Δαμασκώσιος Όσιο Πέτρο. Κι αν μεν αυτά είναι θεία, γίνεται κι αυτό θείο, αν είναι σαρκικά και υλικά, γίνεται κι αυτό σαρκικό και υλικό. Γιατί αφήνει την κλίση και την όρεξη τη καρδιά σου να ορέγεται τα πάθη και τι αμαρτίε, και δεν την βιάζει να ορέγεται τι αρετές και τα ουράνια πράγματα. Δεν ξέρει πω αν ορέγεται τα άλογα πάθη, γίνεται παρόμοιο με τα άλογα ζώα. Και αν αγαπήσει τι αρετέ, γίνεται όμοιο με του αγγέλους. Η πρώτη τυφλό αδερφέ είναι αυτή η δική σου. Να ξέρει πω μόνο τα καλά έργα έχουν τότε να σε βοηθήσουν και εσύ να τη ζωή σου στο να φορτώνεσαι με αμαρτίες. Να ξέρεις πως του χριστιανού είναι ίδιον, όπως λέει ο Βασίλειος, ώρα κατ' επιτομή, το να καθαριστεί από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος εν το αίμα του Χριστού και να επιτελεί αγιοσύνη εν φόβο Θεού και αγάπη του Χριστού, το να μην έχει κανένα σπήλο ειρητήδα στην ψυχή του αλλά είναι Άγιος και άμωμος. Και εσύ να κάνεις όλα αυτά που κάνουν οι εθνικοί και οι άπιστοι και να μολύνεσαι κάθε μέρα από καθαρσίες σαρκικές και ψυχικές και να μαζεύεις για την ψυχή σου κάθε λέρα και μολυσμό και να είσαι όλος άναγνος και λεπρωμένος από κεφαλής έως ποδών να ήξερε πώ στη βασιλεία του Θεού δεν έχουν τόπο οι πόρνοι και οι ακάθαρτοι και οι φαρμακοί και κάθε άλλο που αγαπά το ψεύδο. Καθώ λέει και η αποκάλυψη, έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνεί και οι δολολάτρε και πα οφειλών και ποιών ψεύδο. Και πω μόνο εισέρχονται σε αυτήν οι ποιούντε εντολέ του κυρίου μακάρι οι ποιούντες τις εντολές αυτού, για να έστε η εξουσία αυτών επί το της ζωής και της πυλώσιν η στην πόλην. Και εσύ να θέλεις να μιμήσε τους πρώτους με τις αμαρτίες και να μην μιμήσε τους δεύτερους με τα καλά έργα. Ω τυφλώτης παράδοξη και ποιος άλλος είναι τυφλότερος από σένα αγαπητέ μου. Και ο Θεός λέει δια του Ισαΐου, ετυφλώθηκαν οι δούλοι του Θεού. Ξέρω ότι εκείνος ο Νάας, εκείνος ο Αμονίτης, ήθελε να βγάλει μόνο το δεξί μάτι των Ιαβητών Ιουδαίων. Εν τάφτι διαθήσω με διαθήκην εν το εξορίξε ημών πάντα οφθαλμών δεξιών. Αλλά εσένα αδελφέ μου, φαίνεται ότι σε έβγαλε και τα δύο μάτια ο νοητός ναας ο διάβολος και σε έκαμε τελείως τυφλό. Λοιπόν τώρα άνοιξε αγαπητέ μου τα μάτια της ψυχής σου για να δεις πώς να γλιτώσεις από να την απαρηγόρητη λύπη της φοβερής φυλακής του Άδη και να πετύχεις την χαρά των ουρανών και των δικαίων. Μόλυνε τον καθαρό χιτώνα της ψυχής σου με διάφορες ακαθαρσίες. Ιδού εξέτοιμο το πρώτο λουτρό της Θείας Εξομολογήσεως, και αποφάσισε να πηγαίνεις να λούζεσαι εκεί, σε αυτό συνεχώς. Έχεις και δεύτερο λουτρό, τα δάκρυα, με τα οποία αποπλένεται κάθε μολυσμός της ψυχής. Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω. Ψαλμός σίγμα. Έχεις και τρίτο λουτρό, τους ιδρώτες και τους κόπους του σώματος, με τους οποίους γίνεται άφεση των αμαρτικών από του Κυρίου. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στους αμαρτίας μου, λέει ο Ψαλμός. Έχεις και τέταρτο λουτρό, την μετευχαριστίας υπομονή όλων των ακουσίων, πειρασμών και θλίψεων που σου ακολουθούν. Αυτές που σου προκαλεί ο διάβολος ή κάποιοι άνθρωποι, η ίδια η διεφθαρμένη φύση σου, διότι με την υπομονή αυτή λαμβάνει συγχώρεση των αμαρτιών σου, καθώς λέγει η Αγία Συγκλητική, πάσης ακουσίω θλίψεως αναλογίζω την έκφαση και ευρύσει σε αυτή αμαρτία σαν αίρεσιν. Με αυτά τα λουτρά λοιπόν που είπαμε, πλένεσαι και λευκένεσαι, λευκένεις τα ημάτια σου και γίνονται άξια για τον ουράνιο γάμο επειδή όποιο έχει λερωμένα ρούχα, δεν μπαίνει στη χαρά εκείνου του γάμου, αλλά ούτε δύνατο να μπουν και αυτοί, όσοι είναι ασθενεί ή τυφλοί ή χωλοί ή μισερωμένοι, επειδή η τυφλοι η η μισερωμενοι επειδη η βασιλεια των ουρανών, σπιτάλιων και νοσοκομείων δεν γίνεται. Για τούτο οι πεθάνουν, έχοντα τι αυτά λείψανα και μισερωμένα, και δεν είναι υγιεί και τέλειοι σε όλα τα μέρη τη ψυχή, κατεβαίνουν στον Άδη και δεν ανέρχονται στους ουρανούς καθώς είναι γραμμένο τυφλή και χωλή ούκ εις εις τον οίκον Κυρίου β. Βασιλιών, ε. κεφάλαιο. Να ντραπείς λοιπόν για τις πολλές φορές που έγινε άξιο με τις αμαρτίες σου να δοκιμάσεις την απαρηγόρητη λύπη εκείνη τη φοβερή φυλακή. Ευχαρίστησε τον Κύριο που σου έδωσε καιρό να εκδηθεί στο χιτώνα της αμαρτίας με μια τέλεια και συντριμένη μετάνοια και να αντιθεί τα ημάτια της σωτηρίας. Και τώρα έτσι να αξιωθεί τη ουρανίου χαράς. Και επειδή αυτό ο ίδιος σε συμβουλεύει να σου πουλήσει αυτά τα καθαρά ημάτια με την τιμή των καλών σου έργων, παρακάλεσέ τον από την καρδιά σου να σε δυναμώσει με τη χάρη του για να διανύσεις, να δυνηθείς να εξαγοράσεις από αυτόν για τις εργασίες των εντολών του και να βρεθείς εκεί και όχι γυμνός την ημέρα εκείνη. Συμβουλεύωση, αγοράσε παρεμού η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η της γυμνότητός σου. Αποκάλυψη 3ο κεφάλαιο στίχος 18 Συλλογήσου τώρα αγαπητέ μου το φόβο και την αγωνία που δοκιμάζει για το μέλλον Κάθε αμαρτωλή ψυχή που βρίσκεται καταδικασμένη σε εκείνη τη σκοτεινή φυλακή του Άδη, διότι καθώς κάθε καλή ψυχή και θεοφιλής έχει λυθεί από το σώμα και ελευθερωθεί από τον κόσμο τούτο και ευθύ αισθάνεται και το καλό που την προσμένει και χαίρεται με μια θαυμαστή ειδονή και αγκαλίαση και τρόπον την άμετη φαντασία της απολαμβάνει τη μακαριότητα που έχει να απολαύσει με την Ανάσταση, όπως λέγει ο Γρηγόριος Θεολόγος στον επιτάφιο λόγο που κάνει προς τον αδερφό του Κεσάριο, έτσι και η αμαρτωλή ψυχή καταδικασμένη στον Άδη βρίσκεται σε ένα παντοτινό φόβο και αγωνία και τρόπο την με τη φαντασία της από τώρα ακόμη δοκιμάζει και γεύεται την τέλεια κόλαση που μέλει να απολαύσει μετά την Ανάσταση. Διότι συμπεραίνει η άθλια το μέλλον κακό που την περιμένει και το παρόν κακό που δοκιμάζει και συλλογίζεται πως αν η πρόσκαιρη φυλακή του Άδη έχει τόσο βάσανο και θλίψη που είναι ανυπόφορη και ανεκδίκητη στον καθένα που την δοκιμάζει, έστω και για μια στιγμή πόση άρα άραγε θλίψη θα έχει ασυγκρίτως περισσότερη εκείνη η κόλαση που είναι παντοτινή και αιώνια, Πόση άραγε οδύνη και βάσανο θα προξενήσει σε αυτήν το πυρ εκείνο το άσβεστο της γέννης στο οποίο έχουν να καταδικαστούν όλοι οι κολασμένοι και αυτοί οι ίδια. Αλίμονο, αλίμονο και ποιος μπορεί να παραστήσει τη στεναχώρια και το φόβο που δοκιμάζει η φυλακισμένη εκείνη η ψυχή. Αυτή άλλο δεν θυμάται παρά την τέλεια εκείνη κόλαση που την προσμένει. Αυτή άλλον δεν φαντάζεται παρά το ετοιμασμένο πυρ για του λόγου της. Και τόσο γίνεται έξω του εαυτού της από μέρημνα της μελούσης αυτής παιδείας, που σχεδόν δεν αισθάνεται ουδέ αυτές τις κακοπάθειες της φυλακής που δοκιμάζει. Για τούτο και μόνο φροντίζουσα όλα τα άλλα τα λησμονή, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, και πότε μεν της φαίνεται πως ακούει τη φοβερά εκείνη απόφαση, που έχει κάνει ο δίκαιος κριτή την ημέρα της κρίσεως, πορεύεστε από εμούν κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού, που μας λέει στο Μαθαίο, στο ΚΕ Πότε δε ακούει τη φωνή του Δαβίδ που λέει αποστραφεί του σαν η αμαρτωλή τον Άδη» και πότε εκείνη την άλλη την απόφαση του Κυρίου «Παν δέντρων μη ποιούν καρπών καλών» Κόπτεται και η σπύρ Τώρα, αν βρίσκεται ένα άγγελο να φωνάξει σε εκείνη την καταδικασμένη ψυχή και να τη πει ότι ο Θεό τη πλαχνίστηκε και τη γυρίζει πάλι σε αυτήν τη ζωή, για να μετανοήσει ολοκαρδίω και να γλιτώσει από τη μέλουσα κόλαση που την προσμένει, τι λογή χαρά λογαριάζει, αδερφέ, και σκέφτεσαι πως θα αισθανόταν η άθλια αυτή ψυχή για να αναζήσει και τι λογής μετάνοιας το χάζεσαι πως θα έκανε αυτή. Βεβαιότατα αυτή θα έδειχνε μια μετάνοια τόσο συντριμμένη που να υπερβαίνει όλες τις μετάνοιες των τελωνών και των πορνών του Δαβίδ και του Μανασί αυτοί θα αποστρέφονταν όλες τις μόλι μόλις στην καρδιά. Αυτή παρευτείς θα διάλεγε την καλογερική ζωή την οποία πρώτερον καταφρονούσε. Αυτή θα δεχόταν με χαρά τις κληραγωγίες και τις κακοπάθειες που έπραξαν όλοι μαζί οι όσοι με το σώμα τους. Αυτή θα ήθελε να δείξει τόση ταπείνωση που αν κάθε υπόθεση ευάλετο σε ένα κατόφλιο, σε μια πόρτα μιας μεγάλης πόλεως, να καταπατιέται χίλιους χρόνους, από τα πόδια εκείνων που μπαίνουν και βγαίνουν θα το δεχότανε σαν ένα μεγάλο χάρισμα και αν την καταδίκαζαν να λάβει όλο το πλήθος των βασάνων που υπέφεραν όλοι μαζί οι μάρτυρες από τους τυράννους, αυτό θα της φαινόταν μεγάλη χαρά. Πόσο τότε θα ήθελε να ανοίξει τα μάτια της, τα οποία πρώτερο κρατούσε κλεισμένα, για να περπατήσει με μεγάλη φρόνηση και προσοχή όλο το δρόμο της ζωής της, πόσο διαφορετικό λογαριασμό θα έκανε για την εγκράτεια και για το φόβο του Θεού, για την προσευχή, για την ελεημοσύνη και για όλες μαζί τις αρετές. Διότι τα παθήματα θα τι γινόταν μαθήματα και πόσο θα ήθελε να γίνει κήρυκας και διαλαλητής της μετάνοιας και της διορθώσεως σε όλο τον κόσμο, λέγουσα μαζί με τον Δαβίδ, διδάξω αν τα θα σου και ασεβείς επισά επιστρέψουσι. Αλλά όλα αυτά είναι αδύνατα στην αμαρτωλή εκείνη η ψυχή να τα πράξει, διότι ο θάνατος της έκλεισε έξω τα πάντα, κατά τον Ιωβ συνέκλεισε γάρο ο Θεός κατά αυτού και κατά τον Δαβίδ εν δε το άδει της εξομολογήσε τέση ψαλμός έκτος. Εσύ όμως αγαπητέ μου, που διαβάζεις τώρα αυτά, μην προσμένεις και μην περιμένεις να έρθει κανένας από εκεί να σου κηρύξει αυτά, διότι έχεις και το Μωυσή και τους προφήτες που στα κηρύττουν καθημερινά. Έχεις το Άγιο Ευαγγέλιο και όλη την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, την Νέα Γραφή, που καθεκάστην σου τα διδάσκουν. Καθώς είπε ο Αβραάμ στον πλούσιο Έχουσε η Μωυσέα και τους προφήτες, σαν αυτόν Λουκά Σίγμα. Μην καρτερίσεις πρώτον να πάθεις εκείνα τα βάσανα και ύστερα να μάθεις ως άφρον και ανόητος, αλλά η τωρινή μάθηση που έλαβες από τις γραφές ας εσωφρονήσει για να μην τα πάθεις εμπράκτος. Και τώρα που είσαι ακόμη ζωντανός, τώρα που έχεις και τον καιρό, τώρα, προτού να έρθει ανάγκη, σπούδασε και φρόντισε να γλιτώσει από την αγωνία εκείνη και το φόβο που θα λάβεις στη μέλουσα κόλαση. Πώς και με ποιο τρόπο, αντιστακόμενος μεγαλόψυχα στα πάθη που σε πολεμούν, υπομένοντας ευχαρίστως τους πειρασμούς που σου ακολουθούν, καταγινόμενος περισσότερο με τα έργα της ελεημοσύνης και ευσπλαχνίας, κάνοντας τους άλλους εκείνο που θέλεις να κάνει ο Θεός σε σένα, φυλάσσοντας αόκνος, δίχως κούραση όλες τις εντολές του Κυρίου και εργαζόμενος πρόθυμα όλες τις χριστιανικές αρετές, διότι σου λέω αγαπητέ μου, ότι αν δεν θελήσεις τώρα να τα κάνεις αυτά τα λίγα, γρήγορα θα έρθει καιρός που θα επιθυμείς να τα κάνεις μάταια όμως διότι δεν θα μπορείς. Λοιπόν, ήρθε ο καιρό που έχεις να αποφασίσεις για να αρχίσεις να ζεις μια ζωή άξια του χριστιανικού σου ονόματος. Ήρθε ο καιρό να μην ακούς πλέον εκείνο που λένε οι αισθήσει του σώματος και ο μάταιος αυτός κόσμος, αλλά εκείνο που σου λένε οι Άγιες Γραφές. Εκείνο που σου λέει ο Κύριος, τον οποίον πιστεύεις, Ήρθε και Κιός να αφήσει πλέον κάθε προσπάθεια και αγάπη των προσκέρων των πραγμάτων και να προσπαθεί τα πνευματικά χαρίσματα και ουράνια πράγματα, τα οποία θα είναι πάντοτε μαζί σου αχώριστα και θα σε κάνουν κληρονόμο μιας ατελεστής βασιλείας και μακαριότητος, στην οποία ευρισκόμενος, ο πόσο έχεις να χαρείς και να ευχαριστήσεις μύριες φορές για την αγάπη που έδειξες στο Θεό, για την εμπιστοσύνη σου και τη μετάνοιά σου, για το λίγο κόπο που έκανες και κέρδισες ένα τόσο άπειρα καλό, ώστε από την πολύ σου χαρά, τότε θα θαυμάσεις και θα πεις τον εαυτό σου, «Μα αυτοί οι λίγοι κόποι μου να αποδώσουν τόσα πολλά αγαθά». Και τόσο λίγη ταπείνωση να μετατραπεί σε τόση δόξα, η τόση λίγη μου κακοπάθεια να μεταβληθεί σε τόση ανάπαυση και το τόσο λίγο κλάμα που έκανα να μεταστραφεί σε μια χαρά παντοτινή και ατελεύτητη. Όντως αληθής είναι ο Θεός που υπόσχεται αυτά δια του προφήτου και όψεστε και χαρίσετε η καρδία ημών και τα οστά ημών ως βοτάνη ανατελεί. Ισαΐας 66 το κεφάλαιο Εάν όμως αγαπητέ μου αμελήσει και τούτο το λίγο χρόνο που σου έδωσε ο Θεός για να τα μεταχειριστεί σε καλά έργα, να τον μεταχειριστεί το χρόνο αυτό, για να γλιτώσει από το φόβο της μελούσης εκείνη κολάσεως, ειδού σου προλέγω ότι έχεις να πάθεις, καθώς μια νύφη που δεν φύλαξε τιμή και εμπιστοσύνη στον νυμφίο τη. Στερείται από όλα τα στολίδια και χαρίσματα που της έχει δοσμένα ο νυμφίος της, έτσι και η δική σου αμαρτωλή ψυχή, διότι φάνηκε άπιστη στον νοητόν εμφύο το Χριστό, με τον οποίον αρμόστη δια του Αγίου Βαπτίσματος και έγινε ένα πνεύμα με Αυτόν, όπως λέει ο Παύλος, «Ερμοσάμιν ημάς, ενίαν παρθένων παρθένον, αγνή παραστήνε το Χριστό». Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. «Έτσι λέω, και η ψυχή σου, επειδή δεν φύλαξε την εμπιστοσύνη και την τιμή του γνήσιου νυμφίνου τη και ενώθη με μοιχεία με τον εχθρό διάβολο και ακολούθησε τα θελήματά του, για τούτο αν δεν μετανοήσει καθώς πρέπει, όχι μόνο θα δοκιμάσει το φόβο και την αγωνία που δοκιμάζουν οι καταδικασμένες ψυχές στη φυλακή εκείνη του Άδη για τη μέλουσα κόλαση που τις περιμένει, αλλά ακόμη θα στερηθεί από όλα εκείνα τα πνευματικά χαρίσματα και αγαθά, που βρίσκονται σε αυτήν, δηλαδή από την πίστη, από την ελπίδα, από την αγάπη και από όλες τις άλλες ηθικές αρετές που απέκτησε στην παρούσα ζωή και θα μείνει χωρίς καμιά φρόνηση, χωρίς καμιά δικαιοσύνη, χωρίς καμιά ανδρεία, χωρίς καμιά χαρά, χωρίς καμία ειρήνη και έτσι απογυμνωμένη από όλα τα επερφυσικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος με τα οποία ήταν πρικισμένη για να απολαύσει την ουράνια βασιλεία και να επιτύχει το νοητό γάμο στερημένη από την τιμή της, κατεβασμένη από το βάθρο της, εγκαταλελειμμένη από τους αγγέλους, χωρισμένη από τον ίδιο το Θεό, θα παραδοθεί στα χέρια των καταχθονίων δαιμόνων, των εχθρών της, οι οποίοι θα την καταβιβάσουν στα βάθη του άδη, τα οποία αυτή μόνη της διάλεξε και αρνήθηκε για αυτά τον ίδιο τον Παράδεισο. Και τούτο είναι η φοβερή εκείνη η τρομερή διχοτομία και η τέλεια αποξένωσης που έχει να γίνει μεταξύ Θεού και αμαρτωλής ψυχής, περί της οποίας λέγει και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, «Ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου και διχοτομήσει Αυτόν και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θύσει. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Ματθαίος 24ο κεφάλαιο. Ας δραπείς λοιπόν αδελφέ μου, να δραπείς, πως εσύ πολλές φορές σε τέτοιο κίνδυνο να στερηθείς όλα τα χαρίσματα περιήρθες και να χωριστείς τέλεια από το Θεό, και να καταδικαστείς μαζί με τους υποκριτές και τους άπιστους. Αν αυτός πάλι ο Θεός δεν κρατούσε με το χέρι του και με τη χάρη του δεν σε κρατούσε και δεν σε εσπλαχνίζετο. Λοιπόν, τώρα ευχαρίστησέ τον από την καρδιά σου, διότι σου έδωκε καιρό μετανοίας και διορθώσεως και αποφάσισε να μεταχειριστείς το ερχόμενο αυτόν τον καιρό για να πολεμήσεις τα πάθη σου που σε ενοχλούν και να τα νικήσεις, επειδή κατά αλήθεια ντροπή μεγάλη είναι εκείνοι που καταγίνονται με τους εξωτερικούς πολέμους να εγκρατεύονται από κάθε πράγμα ενάντιο και να αγωνίζονται για να κερδίσουν το φθατό κέρδος και ένα στεφάνι το οποίο μαραίνεται. Εσύ όμως που έχεις να λάβεις ένα άφθρατο και ουράνιο στεφάνι που είναι κέρδος όλων των αιώνων, να αμελείς και να μην αγωνίζεσαι για την νίκη αυτή, να μην αγωνίζεσαι για να νικήσεις, εκείνη μεν ου, ουν, ή να φθαρτών στέφανον λάβωση, ημείς δε άφθαρτων, λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Εσύ όμως έχεις να κληρονομήσεις τα πάντα και να γίνεις γιος του Θεού να θέλεις να περνάς τη ζωή σου αμέριμνος, ο κληρονομήσει πάντα, και έσω με αυτό Θεός, και αυτός έστε μη Υιός. Αποκάλυψη ΚΑΑ κεφάλαιο. Και περνάμε στην ενδέκατη μελέτη, όπου ο Άγιος μας μιλάει για τη μέλουσα κρίση, η οποία πρόκειται να είναι μεγάλη, και πρώτον, μιλάει για τα πρόσωπα, τα υποκείμενα, όπου έχουν να συναχθούν. Για τα πράγματα που έχουν να εξεταστούν. Και τρίτον, για εκείνα που έχουν να αποφασιστούν. Ας τον ακούσουμε. Συλλογίσω, αγαπητέ αδελφέ, ότι μετά τη συντέλεια του παρόντος κόσμου, έχει να γίνει η τελευταία ημέρα της καθολικής και κοινή κρίσεως, η οποία καλείται πολλές φορές στις Άγιες Γραφές έτσι διότι έξερετος θα είναι μεγάλη για αυτά τα τρία αίτια που είπαμε πρώτον για τα υποκείμενα που έχουν να συναχθούν εκεί δεύτερον για τα πράγματα που έχουν να εξεταστούν και τρίτον για εκείνα που έχουν τότε να αποφασιστούν. Και λοιπόν η μέρα εκείνη θα είναι μεγάλη για τα πρόσωπα που έχουν να συναχτριστούν επειδή μέλουν να συναχθούν όλοι οι άγγελοι, όλοι οι δαίμονες και όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ έως το τέλος του ανθρωπίνου γένους, μπροστά σε εκείνο το φοβερό κριτή. Τώρα, σχημάτισε με τον νου ένα μεγάλο και ευρύχωρο θέατρο, το οποίο θα είναι η κοιλάδα του Ιωσαφάτ, καθώς πολλοί θέλουν να ισχυρίζονται εξεγυρέστοσαν, αναβενέτωσαν πάντα τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί καθιό του κρίνε πάντα τα έθνη κύκλωθεν. Ιωήλ προφήτης, τρίτο κεφάλαιο. Και πάνω από το θέατρο αυτό εις τον αέρα, σχηματίσατε με τη φαντασία σας ένα θρόνο νεφέλης, στον οποίον πρόκειται να κάθεται ο Κρητής, ο Ιησούς Χριστός. Να κάθετε με τόση μεγαλειότητα για τη θεία του φύση και την τόση εδόξα για την τεθεωμένη του ανθρωπότητα. Εις τρόπον ώστε ούτε ο ήλιος, ούτε η σελήνη, ούτε τα άστρα να έχουν φως μπροστά του. Ο ήλιος και η σελήνη σκοτιστήσετε και οι αστέρες ουδώσεις το φέγγος αυτών, η οίλ, τρίτο κεφάλαιο και εις τρόπον όπου όλοι οι δαίμονες και όλοι οι άπιστοι και οι κατάδικοι αμαρτωλοί, τρομαγμένοι από τη μεγαλειότητά του, φοβισμένοι από τη δόξα του, να αναγκαστούν και μη θέλοντας να κλείνουν τα γόνατα και να προσκυνήσουν. Διότι λέει, εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Προς Φιλιππισίους, Δευτέρα Επιστολή. Κοντά του θα παραστέκει πρώτα η Παρθένος και μήτρη του σε ένα θρόνο αρμόδιο στην αξία της βασίλισσας κατά το παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ψαλμός Μιδέλτα και από το ένα και το άλλο μέρος θα βρίσκονται όλα τα αγγελικά τάγματα και όλοι μαζί οι απεώνος άγιοι και δίκαιοι οι οποίοι θα έχουν τα σώματά τους τόσο ένδοξα και τόσο λαμπρά που ο καθένας από αυτούς θα φωτίζει όλη τη γη σαν ήλιος. Τότε η δίκαιη εκλάμψουση όσο ο ήλιος εν τη δόξη του πατρός αυτών. Και οι άγγελοι θα φαίνονται φωτεινότεροι από τον ήλιο για να αυξάνουν την τιμή στους Αγίους και το φόβο στους αμαρτωλούς και όλο το ύστερο θέλουν στέκονται όλοι οι δαίμονες και οι ασεβείς και καταδικασμένοι αμαρτωλοί τρέμοντας χωρισμένοι από τους αγαθούς και θα έχουν και αυτοί τα ειδικά τους σώματα. Αλλά ό, πόσο διαφορετικά από τα σώματα των δικαίων, διότι αυτά θα είναι δυσόδη βρωμερά, μαύρα, ασχημότατα, ελεϊνά και τερατώδη, ώστε όπου να γίνεται το καθένα στην άθλιά του ψυχή, όπως αρμόζει ένας δεύτερος άλλος άδης. Τώρα, εσύ αδελφέ που μελετάς αυτά, σε ποιον από αυτούς τους τόπους έχεις να βρεθείς. Θέλεις να σου πω. Εάν φυλάξεις εμπιστευμένα εκείνα που υποσχέθηκε στο Άγιο Βάπτισμα και αρνήσει τον κόσμο, το διάβολο και τη σάρκα, βέβαια έχεις να βρεθείς σε έναν τόπο ομού με όλους τους δικαίους». Εάν δε γίνει ένα από αυτού που αρνήθησαν όλα τα πράγματα του κόσμου και γενόμενο μοναχό αγωνίστηκε να φυλάξει τι υποσχέσει που έδωσε στον δεσπότη Χριστό και να φτάσει στην αρατή τη τελειότητος, θα βρεθεί σε τόπο ψηλότερο μαζί με όλου του Αγίου. Αν δε και εκ του εναντίου σηκώθηκε από το Θεό και σήκωσε την υποταγή που χρωστούσε σε αυτόν παραβαίνοντα τι εντολέ σου, και ζησε για να πεθάνει ως αμαρτωρό, βέβαια θα έχει να σταθεί όλο έντρομο στον τόπο των καταδίκων. Ω τότε αλίμονο εσένα, διότι εσύ τώρα διαφεντεύει όλα τα πράγματα την τιμή σου και θέλεις να φαίνεσαι πλέον εξαίρετος και τιμημένος από όλου, τότε τι λογής ατιμία και κατεσχήνη θα δοκιμάσεις αν σταθείς μαζί με τους κλέφτες, μαζί με τους φωνιάδες και τις πόρνες και τους μάγους, μαζί με όλους τους παράνομους. Τι λόγις ντροπή θα λάβεις στον καιρό εκείνο που έχει να δεις έναν από τους φτωχούς δούλου σου ή μια από τις φτωχές δούλες σου ή έναν από τους καταξεσκισμένους εκείνους φτωχούς, τους οποίους συνήθιζες να διώχνεις από σου με υπερηφάνεια. Τι λόγις, λέω, θέλεις, δραπή, όταν δεις αυτούς τους ενδυμένους με θεία δόξα γεμάτους από θεϊκό φως, χαρμόσυνους θριαβευτές, να κάθεται στους πρώτους τόπους και ίσως να ζητούν από σένα το λογαριασμό για την κακή ζωή όπου πέρασες. Εκείνο που έχει να σου αυξήσει την τροπή ακόμα περισσότερο είναι να δεις πως εκείνοι μεν με εκείνη τη λίγη στεναχώρια που υπέμεναν εδώ, στη γη, έλαβαν για μισθό τους μια βασιλεία αιώνια. Εσύ δε, μπορούσες να συναριθμηθείς μέσα σε αυτούς, αν ίσω και περνούσε τη ζωή σου κατά τη διδασκαλία και τις εντολές του Ευαγγελίου, αλλά για προσωρινή ανάπαυση και ειδονή, αποστράφηκε θεληματικώς αυτή τη μεγάλη δόξα και απόλαυση του παραδείσου τώρα. Θα παρακαλέσει τα όρη να πέσουν επάνω σου να σε σκεπάσουν όπως λέει η Ιερή Αποκάλυψη και λέγωση τη όρεση και τις πέτρες πέσετε εφ εμάς και κρύψατε εμάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργείς του αρνίου ότι ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και τις δύνατε σταθήνε τότε η κατοικία του Άδη όπου είναι τόσο φρικτή και φοβερή, θα σου γίνει επιθυμητή για να κρυφτείς εκεί μέσα και να φύγεις από την οργή του Κυρίου, λέγοντας και εσύ με τον Ιώβ, «Όφελον εν το άδει με φύλαξας, έκρυψας δε με, έως αν πάυσετε σου η οργή». Τότε θα αλλάξεις τις προηγούμενες σου γνώμες. Τότε θα κράξεις τον εαυτό σου χιλιάδες φορές μωρό, ανέστητο και τρελό. Διότι στάθηκες ενάντια στην πίστη σου με τα έργα σου και για να πω με συντομία τότε θα επιθυμήσεις να μην είχες γεννηθεί ολότερα στον κόσμο αυτό και θα ζητάς να πεθάνεις και να καταντήσεις το μειον, στο μηδέν και δεν θα το πετύχεις διότι λέει ζητούσιν οι άνθρωποι των θάνατων και ουχ ευρύσουσιν, αποκάλυψη θήτα κεφάλαιο. Αυτά είναι που πρέπει να βάλεις αδερφέ αμαρτωλέ στο μυαλό σου τώρα, πολύ συχνά μπροστά στα μάτια σου και να τα συλλογίζεσαι, τρεπόμενος τώρα που πέρασε στον καιρό σου με τόση αναισθησία και τυφλότητα και παραγκαλώντας τον Χριστό, τον Δεσπότη, να τυπώσει στα βάθη της καρδιάς σου αυτές τις βεβαιότατες αλήθειες, ώστε με την ενθύμηση αυτών να μπορέσεις να γλιτώσεις από εκείνη την τροπή και να σταθείς με παρησία μπροστά στο Χριστό. Αγρυπνείτε ούν εν παντή καιρό δεόμενοι ή να καταξιωθείτε εκ φυγήν ταύτα πάντα τα μελώμενα γίνεστε και σταθείνε έμπροσθεν του Ιού του ανθρώπου. Λουκά, ενδέκατο κεφάλαιο συλλογή σου αγαπητέ μου, πόσο θα είναι μεγάλη εκείνη η μέρα της κρίσεως για εκείνα που έχουν να εξεταστούν σε αυτήν. Τότε όσα καλά και όσα κακά έγιναν σε όλους τους αιώνες και από όλους τους ανθρώπους, όλα θα εξεταστούν παρησία. Τότε όσα λόγια ελάλησαν όλοι ομού οι απεώνος άνθρωποι, και όσους λογισμούς πέρασαν από το νου τους και όσα έργα έκαναν όλα χωρίς καμιά εξαίρεση θα φανερωθούν. Τώρα στο χάσο αδερφέ μου αν ίσω δεν έχουν αριθμό όσοι λογισμοί ανεβαίνουν στο νου ενός μοναχά ανθρώπου σε μια μοναχά ημέρα αλλά και όσα λόγια λέει κι όσα έργα κάνει, πόσο ασύγκριτα δεν έχουν αριθμό όλοι οι λογισμοί που μπορεί να συλλογιστεί αυτός ο ένας άνθρωπος όλη του τη ζωή και όλα τα λόγια που θα έχει λαλήσει και όλα τα έργα που θα ήθελε να κάνει ή που έχει κάνει. Και λοιπόν, αν του ενός ανθρώπου οι λογισμοί και τα λόγια και τα έργα είναι αναρίθμητα και άπειρα στο πλήθος, πόσο μάλλον είναι όλων των ανθρώπων μαζί μόλο τούτο το άπειρο πλήθος των λογισμών και των λόγων και των έργων, όχι μονάχα ενός ανθρώπου αλλά όλων μαζί των ανθρώπων, και όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων, και όχι μόνο των αγγέλων αλλά και των δαιμόνων, θα έχουν να παρουσιαστούν σε μια στιγμή εκείνη την ημέρα και τα μεν καλά μέλουν να κρυθούν με κρίση δοκιμασίας και μισθού, τα δέκα μέλουν να αποδοκιμαστούν και να τιμωρηθούν μα είπε ο κύριο, Παν ρήμα αργών, ο αν λαλίσου οι άνθρωποι, αποδόσωση περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεω. Μα Ιωταβίτα κεφάλαιο. Και ο Παύλο μα λέει, Πάντα η μα φανερωθείτε δι έμπροσθεν του βήματο του Χριστού, ή να έκαστος έκαστο τα δια του σώματο προσά έπραξεν είτε αγαθών, είτε κακόν. Και πάλι, μη προκαιρού τι κρίνεται ως ανέλθει ο Κύριος, ως φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστο από του Θεού. 1 Κορινθίους 4 κεφάλαιο Και το περισσότερο, όπου τόσο τα καλά όσο και τα κακά έχουν να φανούν, τότε, όχι καθώς φαίνονται τώρα στη δική μας αντίληψη, αλλά καθώς φαίνονται στα μάτια του Κυρίου, η ευσέβεια και αρετή θα φανεί τότε απείρως καλύτερα και τιμιότερα και εκείνο που φαίνεται τώρα στους σκοτισμένους οφθαλμούς μας και η ασέβεια και η κακία θα θεατριστεί απείρως χειρότερα και ατιμότερα από ό,τι φαίνεται σε εμά τώρα. Τότε, τι έχεις να πάθεις εσύ αγαπητέ αδελφέ, αν ίσως και δεν φύλαξε το επάγγελμα του χριστιανού, αλλά πέρασε τη ζωή σου με αμαρτίες, τι θα έχεις να πεις, όταν θα δεις μπροστά σου ένα πλήθος ανομιών που έκανες και μέσα σε αυτό το πλήθος θα δεις τόσες αμαρτίες που δεν τις λογάριαζες για τίποτα. Τι έχει να γίνει όταν δεις μπροστά σου, σαν σε καθρέφτη όλες τις θεωρίες σου, όλες τις συνομιλίες σου, όλες τις επιθυμίες, όλους τους διαλογισμούς σου. Όλο τον καιρό που έχασες, σε ανωφελείς συναναστροφές, σε παιχνίδια, σε αναγνώσεις ματέων και ευλαπτικών βιβλίων, διότι λόγιο ο Μέγας Βασίλειος ψώμεθα άμα πάντα ιονί παρεστώτα ημίν τα έργα και φαινόμενα αντιπρόσωπα τη διανία ημών μετά των ιδίων τύπων έκαστον ως λέλεκτε και ως πέπρακτε. Τι θα έχεις να πεις όταν δεις όλα εκείνα που ξόδεψε στις ειδονές και τις ματαιότητες και δεν τα μοίρασε σε λαϊμοσύνη στις χείρες και τα ορφανά, στους φτωχού και τους δυστυχισμένους στα νοσοκομεία και τα πτωχοκομεία, σε τύπους ψυχοφελών και πνευματικών βιβλίων και σε άλλα ψυχοφελή και θεάρεστα έργα. Τι θα πεις, όταν δεις όλα τα περιτά φορέματα που έχεις, σε όλα σου τα σπίτια, σε όλα σου τα υποστατικά και όλα σου τα πράγματα που μεταχειρίστηκε κακός με την πλατιά στράτα του κόσμου και όχι με τη στενή οδό του Ευαγγελίου, τότε πώς θα αποδώσεις λογαριασμό στο Θεό για όλα αυτά σε καιρό που δεν μπορείς να δώσεις λογαριασμό σε Αυτόν για μια μοναχά αμαρτία. Πλην με όλα τούτα. Εσύ δεν έχεις να απολογηθείς για τις αμαρτίες σου μόνο, αλλά ακόμη και για τις ευεργεσίες που έλαβες από το Θεό, οι οποίες θα είναι μπροστά σου συγκεκριμένες, συγκεκριμένες και οι σου οι οποίες θα τις αποδείξουν πλέον φοβρότερες. Και τέλος πάντων, έχεις να δώσεις απολογία ακόμη και για το παράδειγμα που σου έδωσε ο Χριστός στη ζωή Του, για τις πληγές Του, για το πάθος Του, για το σταυρό Του, για το αίμα που έχησε, για το θάνατο που δοκίμασε. Για τούτο και μεγάλη αυτή η κρίση θα γίνει στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, δηλαδή κοντά στη Γεστημανή, εκεί όπου ο Χριστός ίδρωσε αίμα για τη σωτηρία σου, προσευχόμενος μέσα στον κήπο, κοντά στο χήμαρο των κέδρων, αντίπερα σε εκείνον που επήγε ο Κύριος τη νύχτα του πάθους του, και εκεί εφέρθη δεμένος στο κριτήριο, καθώς μας ιστορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτα υπόν εξήλθε σύν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέντρων όπου είναι κήπος. Κάνει δε την κρίση αυτή στον τόπο του το Κύριος για να λέξει περισσότερο τους αμαρτωλούς. Ένα μεν αποδείχνοντας αυτούς πως αυτός για την αγάπη του έπαθε τόσα και τόσα πάθη πλησίων του τόπου τούτου. Αυτοί όμως δεν ωφελήθηκαν από αυτά, αλλά τα καταφρόνησαν με τις αμαρτίες τους. Κι άλλο δε, για να δικαιολογηθεί στην απόφαση που έχει να κάνει κατά των αμαρτωλών, έχοντας τρόπον την αμάρτυρα αυτής τον ίδιο τον τόπο που έπαθε, διότι δια τούτο θέλει έχει εκεί κοντά του και το σταυρό να στέκεται ψηλά με τα δόξης, σαν ένα βασιλικό φλάμπουρο, για να δείχνει και από μακριά με μόνη την όψη του, πόσα μεν έκανε ο λυτρωτής ημών Ιησούς Χριστός, για να μας σώσει, πόσα δε κάναμε εμείς εναντίον, για μεγάλη καταφρόνηση και για να μη σωθούμε. Τώρα, τι σου φαίνεται εσένα, αδερφέ, για αυτή τη μεγάλη μέρα της κρίσεως, εξίσωσε του λογαριασμού που έχει να δώσει σε εκείνη τη λεπτή και ακριβή εξέταση. Διόρθωσε όλε τι αμαρτίε σου με μια καθολική εξομολόγηση και αποχή του κακού, με μια αληθινή και τέλεια μετάνοια, ή έχει ακόμη αμαρτίε αδιόρθωτες και αμετανόητε, τι οποίε δεν εξομολογήθηκες, ούτε δούλευσε τον κανόνα του. στο σου καλά ότι αν δεν τις διόρθωσες αυτές, έχουν να φανερωθούν στη μεγάλη κοινή κρίση. Διότι ο Κύριος δεν θα θυμηθεί τις εξομολογημένες αμαρτίες και λέει στον Ιερεμία «Τον αμαρτιών αυτών ου μη μνηστώ έτη». Είδε και έχει αμαρτίες αδιόρθωτες, είδε και φάνηκες αχάριστος στις άπειρες ευεργεσίες που σου έκανε ο Θεός, σε αυτέ εναντίον του ευεργέτου σου, εάν δε έδειξε μάτια από μέρου ειδικού σου το παράδειγμα τη ζωή του Ιησού Χριστού και τα πάθη του και το αίμα του και το σταυρό του και τα μυστήρια που σου άφησε για να ωφεληθεί από αυτά, και εσύ συνεχίζει την κακή σου ζωή, ο αλίμονο σε σένα. Ποιος φόβος και τρόμος θα σε περικυκλώσει τότε, γιατί όλες σου τις αμαρτίες, όλες τις αχαριστίες και τις αποστασίες θα στις παραστήσει μπρό σου ο δίκαιος εκείνος κριτής και ενώπιον όλων των ανθρώπων και των αγγέλων. Και λέει ο ψαλμός, ελέγξω σε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα αμαρτία σου. Και λοιπόν, ως πότε αδερφέ, θα εναγκαλίζεσαι την πόρνη και τις αμαρτίες, και θα έχεις τα φίδια αυτά στον κόλπο σου που σε δαγκώνουν και σε θανατώνουν. Ως πότε να μην θανατώνεις εσύ με μια αληθινή εξομολόγηση και αποχή και μετάνοια. Γιατί αν τον καιρό της διορθώσεως των αμαρτιών σου αυτή την ημέρα, αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή σήκω και πήγαινε στον πνευματικό σου να εξομολογηθείς με πόνο και συντριβή της καρδιάς σου και να την διορθώσεις.